Άνα, πρόληψη τραυματισμών, φυσιοθεραπείες, ισοκινητική δύναμη μέτρηση, υγεία κόμπλεξ Γιώργος Τελίδης. Δημοκρίτου 32 Α, Καλαμαριά, τηλέφωνο 453-200. Ο διευθυντής ο κύριος Τονίου στο παιχνίδι ξεκίνησε εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Καλαμαριάς. Εδώ να διευθύνω στο παιχνιδιάδο με το μέσα στην περιοχή. Η σέντρα θα βγει ο Βασιλιάδης. Νέα σέντρα, η κεφαλιά, εκεί η κεφαλιά που έγινε από τον Ευαγγελόπουλο και ο Βασιλιάδης θα βγει κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα το πόνο κάτω σχολάριο. Με το στήριο σου σπάζει εκεί η Μαρνασίλης θα τη βγάλει. Χριστόπουλος, ψηλά η μπάλα, βγαίνει εκεί ο Χατζόπουλος, δεν έχει βγει μπάλα. Κόρνερ με το χαϊδευτό, κεφαλιά. Ένα αέριο που θα κάνει εκεί, πολύ μεγάλη φάση, όμως ο Χατζόπουλος και πάλι θα πει όχι. Προσπάθησε να βγάλει και ο Μπέλης. Απ' την άλλη πλευρά τώρα θα γίνει μπαλιά, εκεί που είναι Αρκούδης. Αρκούδης, το δυνατό σουτ, η μπάλα πάση κάτω από το Βασιλιάδη και θα κάνει τον γκολ. 0-1 με τον Αρκούδη, ο οποίος επίστρεψε με γκολ. Ο Αρκούδης και εντάχθηκε πλέον στον απόνο κάτω σχολαρίου. Αρκούδης το 40-0-1. Θα βλέπουμε τη φάση εδώ, ο οποίος από αριστερά θα πλασάρει, θα αποκλείσει προσωρινά. Ο Βασιλιάδης πάνω θα καταλήξει στα δίχτυα του. Για να δούμε τη συνέχεια του ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μα του Μαραθώνα, προσπάθησε εκείνο τον Τακτσόγλου. Την παλιά όμως από την άλλη πλευρά τώρα. Θα βγει τώρα Αρκούδης και πάλι. Αρκούδης θα τη γυρίσει την μπάλα από την άλλη πλευρά και Τζανκόλη θα κάνει το 0-2. Τζανκόλη και 0-2. Προβάδισμα δύο τερμάτων στο 42 μέσα σε 2 λεπτά. Ο απλό κάτω σχολαρίου θα κάνει 2 τα γκολ του. Ο Αρκούδης έφυγε από δεξιά. Θα κόψει την μπάλα εκεί που είναι Τζανκόλη. Εν τέλος μόνος του δεν θα μπορέσει εκεί ο Τακτσόγλου να τον εμποδίσει. Και βλέπετε πώς θα πανηγυρίζουν εκεί ο Νιβρόγλου και άλλοι παίκτες του Νιβρόγλου, πρώην παίκτες του Μαραθώνα μέχρι πριν λίγους μήνες. Υγεία κόμπλεξ, αποκατάσταση τραυματισμών, ενδυνάμωση, κρύο σάουνα, πρόληψη τραυματισμών, φυσιοθεραπείες, ισοκινητική δύναμη μέτρηση, υγεία κόμπλεξ Γιώργος Τελίδης, Δημοκρίτου 32 Α, Καλαμαριά, τηλέφωνο 453-200. Δεύτερο ήμουν εδώ στην Καλαμαριά, 0-2 από το πρώτο ήμουν για την ομάδα του Απόλλων κάτω σχολαρίου. Ευαγγελόπουλο τώρα. Τζανκόλη. Τζανκόλη ο οποίος βγάλει την παλιά από την άλλη πλευρά. Ο κύριος θα τρέξει ο Ευαγγελόπουλος. Ευαγγελόπουλος πάντα. Για να κόβει την μπάλα. Ευαγγελόπουλος μέσα στην περιοχή και πέναλτι. Μπέλα σφίξει ο κύριος Τονίδης θα τη φάσει με τον Ευαγγελόπουλο ο οποίος κέρδισε τον πέναλτι. Και είναι αυτός που θα το εκτελέσει κιόλας και θα κάνει η μπάλα να χτυπήσει το δοκάρι. Όχι, δεν θα πει στα δίχτυα, θα γίνει αυτή η φάση με βρήκε το δοκάρι. Για να δούμε τώρα. Μια φάση εκεί με τον Νικολάου, ψηλά η μπάλα. Παραμένει πάντα το 0-2 και με χαμένο πέναλτι του Ευαγγελόπουλου. Μπαίνει στην περιοχή τώρα. Κουτσογιάννης. Κουτσογιάννης πάντα. Κουτσογιάννης θα κάνει το σούτ, αποκλειστεί η μπάλα. Έβγαλε Αρκούδης από την άλλη πλευρά τώρα. Θα γίνει δυνατό σουτ από τον Μπέλη και θα αποκρούσει, θα πιάσει μόνο την μπάλα ο Βασιλιάδης. Μακρινή παλιά τώρα, εκεί το πλασέ, πλασέ την μειωσίδη μπάλα, θα λήξει out. Καλή φάση για την ομάδα του Μαραθώνα. Στόπουλος, κάνει τη σέντρα. Θα κατεβάσει εκεί, θα κατέβασε εκεί έξω ο Χριστίδης, απόκριση όμως από τον Χατζόπουλο. Θα γίνει το σουτ, δυνατό σουτ που έγινε εκεί από τον Παξεβάνη, δίπλα από το κάτω του δοκάρι.
Μητρόγλου. Άγγελε! Τον Νικολάου, Μητρόγλου, μακρινή παλιά τώρα. Μια άλλη πλευρά τώρα. Όπου θα βγει μόνος. Και θα κάνω γκολ. Θα βγει μόνος εκεί ο Γαβράς και θα κάνει το 0-3. Ο νεαρός Γαβράς 0-3. Παρεμβάλλε βέβαια από τον Μητρόγλου, μακρινή παλιά. Και ο Γαβράς το 70 είναι αυτό που θα δώσει προβάδισμα τριών τερμάτων στην ομάδα του Απόλλων κάτω Σχολαρίου. Βλέπετε ανάμεσα από δύο παίκτες. Παίζει πάλι ο Γαβράς να πλασάρει. Και για να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού, να δούμε αν θα μπορέσει να αντιδράσει και πώς η ομάδα του Μαραθώνα. Εδώ σήμερα που δεν είναι σε καλή μέρα όπως φαίνεται. Απλό κατσουκολάει και πάλι στην επίθεση. Η παλιά που θα γίνει το πλασέ και το γκολ. Το πλασέ και το γκολ που επικοινάνε ο Παπάζογλου, αυτός που θα κάνει το 0-4 για την ομάδα. Πάει και το αφιερώνει εκεί στην κερκίδα. Ο νεαρός Παπάζογλου θα κάνει το 0-4. Ξαναβλέπουμε τη φάση εδώ. Ανάμεσα από δύο παίκτες θα πεταχτεί με το αριστερό. Θα πλασάρει ιδανικό πλασέ αριστερό και 0-4 για τον Απόλλων κάτω Σχολαρίου. Για να δούμε. Έγινε το κόρνερ. Θα βγάλει άμυνα και τώρα μαζεύει ο Χριστόπουλος.